Τη Δευτέρα φτάνει στο Σκορπιό για λίγο ημέρες διακοπές ο Ρώσος Μεγιστάνας που αγόρασε το νησί του Αριστοτέλειο Νάση. Μαριάννα Τζανετάτου. Όλα είναι έτοιμα λοιπόν, Ελένη, για την άφηξη του Ρώσου Μεγιστάνα και τη κόρη του Εκατερίνα. Πληροφορίες λένε ότι το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα η οικογένεια Ριμπολόπουλο θα βρίσκεται στο Σκορπιό. Θέλω να σου πω ωστόσο ότι επικρατεί ανησυχία στους κατοίκους της Λευκάδας, καθώς μας είπαν πολλοί, μας παραπονέθηκαν πολλοί από τους ιδιοκτήτες των σκαφών που μεταφέρουν καθημερινά πολλούς τουρίστες στο Σκορπιό για να δουν το θρυλικό νησί του Ωνάση, ότι τις τελευταίες τρεις μέρες δίτες, άτομα της ασφάλειας του Ρώσου Μεγιστάνα τους εμπόδισαν να προσεγγίσουν το νησί, δημιουργώντας έτσι πρόβλημα και στον τουρισμό, αλλά και στους τουρίστες που έμειναν με το παράπονο. Πληροφορίες όμως, Ελένη, λένε ότι αυτή η απομόνωση, θα μπορούσαμε να πούμε, του Σκορπιού είναι παροδική, καθώς ο Ρώσος Κρίσος θέλει να αναδιαμορφώσει την παραλία της Χριστίνας Ωνάση. Μιλάμε για τη μεγάλη παραλία που βρίσκεται ανατολικά του νησιού, εκεί που είναι και το Pit Bar της Χριστίνας, έτσι ώστε να ανοίξει για το κοινό για πρώτη φορά και να μπορούν χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο να κολυμπούν στα γαλαζοπράσινα νερά του Σκορπιού. Μαριάννα, σε ευχαριστώ.